εργάτρια γης ετών 84. Ο λόγος για την Σοφία Κουτσελάκη από την Ιεράπετρα που αποφάσισε σε αυτήν την ηλικία να επιστρέψει στην αγροτική ζωή. Η μητέρα, γιαγιά και προγιαγιά με κουράγιο και μεράκι βοηθά τον γιο της στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες σε μια περίοδο που, όπως εξηγεί, οι εργάτες γης είναι δυσέβρετοι. Την έχω συνηθίσει εγώ τη δουλειά γιατί δουλεύω τα στράντα μου. Εντάξει, ευχάριστη είναι. Όταν είσαι καιρός καλός, είναι κουραστική πολύ. Κουραστική πολύ, τα χέρια, τα πόδια, η μέση. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να βοηθήσουμε κάπως. Έναν εργάτη και μοναδικό. Αναντικαταστατός. Η μητέρα μου είναι 84 χρονών. Έρχεται, βοηθάει ακόμα και σήμερα με ό,τι δυνάμειες μπορεί να έχει. Γιατί δυστυχώς τα εργατικά χέρια, εκτός του ότι δεν βρίσκουμε, δεν κάνουν τη δουλειά που μας θέλουν. Η καθημερινότητα της κυρίας Σοφίας είναι αρκετά απαιτητική. Ξυπνάει νωρίς κάθε πρωί και πηγαίνει μαζί με τον γιο της στο θερμοκήπιο. Εκεί ξεκινάει σκληρή δουλειά της παραγωγής κυπευτικών, ωστόσο η ίδια τα καταφέρνει περίφημα. Είσαστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ξενιτευτεί κιόλας. Ναι, έχω κάνει 8 χρόνια στην Αυστραλία, ήμουν μοδίστρα. Ναι. Πήγαμε με τον άνθρωπο στην Αυστραλία, δουλέψαμε 8 χρόνια, κάναμε κάποια περιουσία στα παιδιά μας. Μετά ήρθαμε εδώ. Όταν ήταν οικοδόμος, μετά έτσι κάτι οικογενειακό, παρατήσαν τις οικοδομές και φτιάξαν το θερμοκήπιο, μια και είχαν το χωράφι. Η Σοφία Κουτσελάκη με 3 παιδιά, 3 εγγόνια και ένα δυσέγγονο περιμένει σε λίγο να υποδεχτεί το 4ο εγγονάκι της και αυτό την γεμίζει χαρά, δύναμη και όρεξη για προσφορά. Ο γιος της κυρίας Σοφίας εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς το πρόσωπο της μητέρας του που στέκεται στο πλευρό του μανιδιοτέλεια παραβλέποντας κάθε δυσκολία. Εννοείται πως είναι ηρωές. Θεωρώ ότι αυτές οι γενιές από τα 65 τους 70 τους έπρεπε να χαίρονται τη ζωή με όλες τις παροχές και παρόλα αυτά είναι μέσα θερμοκήπια των παιδιών τους, βοηθούν να είναι καλά. Τους ευχαριστούμε πάνω απ' όλα γιατί μας έχουν προσφέρει, μας έχουν μάθει.